hablando. Σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νύχτας και ενώ πληθαίνουν τα κέρια το φέγγος του καθολικού εσύ. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Κύριε, εκέκραξα προσέ εισάκουσόν μου Κύριε. Κύριε, εκέκραξα προσέ εισάκουσόν μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ εισάκουσόν μου Κύριε. Αυτόν τον ύμνο και το κατευθυνθεί του η προσευχή μου, ως τιμίαμα ενώπιόν σου, έπαρσης των χειρών μου, θυσία εσπερινή, εισάκουσόν μου Κύριε, το οποίο ανήκει στον 144ο ψαλμό του Δαβίδ και ονομάζεται επιλίχνιος ύμνος ή απλά Κύριε και έκραξα και κατευθυνθεί το, ονομάζεται βέβαια επιλίχνιος γιατί αρχίζει να βραδιάζει, μπαίνει ο λίχνος, ανάβει δηλαδή το φως και γίνεται ο εσπερινός της επομένης ημέρας. Στον εσπερινό λοιπόν της σημερινής και της αυριανής ημέρας και στον ήχο πλάγιο του Δευτέρου θα είναι αφιερωμένη η απόψινή μας εκπομπή και θα ψάλει για μας ο ιεροψάλτης Γεώργιος Σάβα. Ναι. Ψάλτης, ο οποίος μας κρατά συντροφιά με την φωνή του, με την ψαλμωδία του, είναι ο Γεώργιος Σάβα. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987. Είναι ερευνητής και ερμηνευτής μεσαιωνικής βυζαντινής, αλλά και δυτικοευρωπαϊκής μουσικής. Αριστούχος, πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου στην Αθήνα, με μεταπτυχιακό στην μεσαιωνική μουσική από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και νυν διδακτορικός ερευνητής στο City University of London με επιβλέποντα τον δόκτορα Αλέξανδρο Λίγκα σχετικά με το θέμα του χρωματισμού στο βυζαντινό μέλος πριν την άλωση. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Ελληνικό Οδείο με δίπλωμα πιάνο και φούγκας το 2002. Μαθήτευσε επί διετία κοντά στον Κυρό, μαΐστορα δάσκαλο Λυκούργο Αγγελόπουλο
και το 2013 έλαβε δίπλωμα διδασκάλου Βυζαντινής Μουσικής στην τάξη του δασκάλου του Κωνσταντίνου Αγγελίδη. Έχει εντρυφήσει σε ζητήματα παλαιογραφίας της μεσαιωνικής και μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής με τον δάσκαλο δόκτορα Ιωάννη Αρβανίτη. Είναι μέλος διεθνούς φήμης εκκλησιαστικών χωρών όπως η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία, ο Τρόπος ή οι Καλοφωνάριδες. Έχει υπάρξει κύριος Ισοκράτης της Μητροπόλεως Αθηνών και δομέστιχος στην Παναγία Καπνικαρέα με το δάσκαλο Γεώργιο Ρεμούντο. Για μας εδώ είναι δάσκαλος στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και ιεροψάλτης στον δικό μου ναό των Αγίων 12 Αποστόλων. Ας τον ακούσουμε σε απόστοιχα, σε στοιχειρά μάλλον και κραγάρια του πλαγιού δευτερού ήχου. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου, του εξομολογήσαστε το όνομα σου. Νίκην έχων Χριστέ την κατά του άδου εν το σταυρό ανήλθες ή να τους εν σκότη θανάτουν καθημένους συναναστήσεις σε αυτόν ο ενεκρής ελεύθερος ο πηγάζων ζωήν εξοικείου φώτος παντοδύναμε σώτηρ ελέησον ημάς. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως σου ανταποδόσμι. Σήμερον ο Χριστός θάνατον πατήσας καθώς είπεν ανέστη και την αγαλίασιν το κόσμο εδωρήσατον ειν απάντες κραυγά των ύμνων ούτως υπόμεν. Η πηγή της ζωής το απρόσιτον φως παντοδύναμε σώτηρ ελέησον Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε με έναν ακόμη ύμνο που είναι το δογματικό δοξαστικό της αυριανής ημέρας. Ανήκει στον ήχο πλάγιο του Δευτέρου που είναι και ο ήχος της εβδομάδος. Έχουμε 8 ήχους στην Βυζαντινή μουσική. Ο κάθε ήχος ξεκινάει από το Σάββατο το βράδυ και τελειώνει το ερχόμενο Σάββατο το πρωί. Τις μη μακαρίσισε, Παναγία Παρθένε. Ονομάζονται δογματικά δοξαστικά γιατί αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας Μετέρας και περιέχουν δογματικά θέματα της Εκκλησίας. Ποιος μπορεί να ανυμνήσει των αλόχευτων τόκων αφού η Παναγία γέννησε χωρίς να έρθει σε επαφή με άνδρα. Ο γάρα χρόνος εκ πατρός εκλάμψας υιός μονογενής. Αυτός που ήταν άχρονος μπαίνει στον χρόνο, παίρνει σάρκα και γεννέται από σένα την αγνή. Ας ακούσουμε όμως τον Γεώργιο Σάβα να ερμηνεύει με το δικό του τρόπο το δογματικό δοξαστικό της ημέρας. Ναι, δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίον ναι. Yeah.
Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Καλεσμένος της εκπομπής μας σήμερα είναι ο Ιεροψάλτης του Ναού των Αγίων 12 Αποστόλων και καθηγητής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, ο Γεώργιος Σάβα. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, εδώ όμως κλείνει και η σημερινή μας εκπομπή. Η χάρη του Κυρίου με τα πάντων ημών και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Γεια σας. Το θάλαντο σύγησε πια, μαζί δεν γεννήθηκε.